πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν αποφεύγω τις απαντήσεις. Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Για πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι πράγματι μέσα στο συγκεκριμένο ΠΕΠ είχε απλά το ονοματεπώνυμο αυτού του παιδιού. Τα στοιχεία του λοιπόν. Έτσι. Μάλιστα. Όχι τα στοιχεία του τι ύψος έχει, που μένει και τα λοιπά. Και ποιον τελευταίο είχε τα στοιχεία, το ταλέω, το μικρό, απλά, το όνομα και το επίθετό του. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Λιάτσο. Θα σας πω την αλήθεια. Αυτό την αλήθεια θα σας πω. Παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη, θα σας παρακαλέσω πολύ. Έχει απασχολήσει ότι αυτό το παιδί, αυτά που σας είπα και εγώ προηγουμένως, έχει απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν, λόγω του ότι ήταν ένας εκ των συλληφθέντων στην περίπτωση της διαμαρτυρίας υπέρ του Κουφοντίνα στο Υπουργείο Υγείας πριν από λίγες μέρες. Το παιδί είναι αυτό και προφανώς δεν ήταν κάποιος εκ των οικογενειάρχης που είπανε ότι πήγαν οι αστυνομικοί χωρίς λόγο και δέραν τους οικογενειάρχης επειδή τους κοιτάγανε. Το παιδί αυτό έχει απασχολήσει τον κόσμο, όπως σας είπα και προηγουμένως. Δεν έχει οικογένεια ο άνθρωπος. Κύριε Λιάτσο, αυτό είναι ελαφρυντικό. Είναι ελαφρυντικό αυτό. Πληροφορίες στους βουλευτές τους. Δεν με αφήνετε να ρωτήσω. Ολοκληρώστε, κύριε Καλή. Θα παρακαλέσω, επειδή είμαστε με Skype και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Αφήστε τον καθένα να ολοκληρώνει και θα συνεχίζουμε. Ελάτε. Τα κόμματα στέλνουν αυτά που θέλουν να στείλουν στους βουλευτές τους και καλά κάνουν. Είναι θέμα βουλευτή από εκεί και πέρα τι θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις απόψεις του και τι θα πει και τι θα βγάλει στον αέρα. Ναι. Δεν λέγονται τα πάντα από αυτά που στις πληροφορίες μας στέλνουν τα κόμματα. Ναι. Κάποια πράγματα είναι και για να μην λέγονται δημόσια. Κάποια πράγματα είναι και για να λέγονται δημόσια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο συνάδελφός σας, είναι εκτός γραμμής. Διάβασε στο Open το σκονάκι που είχε από το Μαξίμου. Αυτό έγινε. Σωστά. Το παιδί, ο Κώστας ο Κυριανάκης, τον οποίο τον εκτιμώ, πήρε κάποιες πληροφορίες από εκεί μέσα και είχε και τη δική του πολιτική άποψη. Αν με ρωτάτε εμένα, αν έβγαινα αύριο πρωί-πρωί πρώτος από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κάποια πολιτική εκπομπή. Με το χαρτί μπροστά. Δεν θα ήθελα να πω. Δεν θα τα λέγατε, ναι. Εντάξει, εγώ σαν Γιάννη Καλιάτσο. Ναι, αλλά είναι μεγάλο θεσμικό ατόπιμα. Παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριο Καλιάνο και θα συνεχίσουμε. Ελάτε. Και είναι και ο κύριο Μαριά δίπλα, πρέπει να μιλήσει. Γιάννη Καλιάτσο, πέφτουν όλοι οι συνομιλητέ. Ελάτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο, συνεχίστε. Λοιπόν, είτε ποιο είναι. Παρακαλώ, Ελένη, παρακαλώ. Το πρόσωπο του παιδιού αυτού έπαιζε σε όλα τα site από εχθέ παντού, σήμερα το πρωί κτλ. Παντού. Άρα λοιπόν ο κύριος Κυριανάκης δεν έκανε κάποιο λάθος. Καλά, εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε σε όλα τα site που το παίζαν τα στοιχεία του. Δεν έχει καμία σημασία. Έπαιζε σε όλα τα δελτία ειδήσεων, έπαιζε σε όλα τα site. Το παιδί αυτό πλέον είναι γνώριμο, το γνωρίζουμε στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, αγαπητέ κύριε Καλιάνο, δεν έπαιξε σε κανένα δελτίο ειδήσεων και σε καμία ενημερωτική εκπομπή. Ακούστηκε για πρώτη φορά το πρωί στην εκπομπή του Open. Κύριε Λιάτσο, σας παρακαλώ. Ας απαντήσει ο κύριος Καλιάνος το Μέγαρο Μαξίμου πώς έχει τα στοιχεία συλληφθέντος πριν από λίγες ημέρες και τα έχει πρόχειρα σε ένα non-paper. Επιτέλους πια, ας σταματήσει η υποκρισία. Παίρνει τα στοιχεία της ασφάλειας του Μαξίμου κάθε μέρα. Αστείευεστε. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Το Μαξίμου ενημερώνεται από μέρες. Την ασφάλεια ποιο συλλαμβάνεται κάθε μέρα και το έχει πρόχειρο στοιχείο για να το βάλει κύριε σε ένα paper. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό. Έλεος. Όχι, είναι σωστή η επισήμανση, κύριε Γιαννούλη. Είναι σωστή. Πριν από λίγες μέρες, είναι σωστή. Ο κύριος Δρίτσας πριν από λίγες μέρες έκανε μια εσχρή δήλωση. Θα έρθουμε στον κύριο Δρίτσα. Και θα πω και την προσωπική μου γνώμη για τον κύριο Δρίτσα σε λίγο, ναι. Ελάτε. Θέλω να πω κάτι. Να το συνδέσω. Βγήκε ο κύρος Τσίπρας και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήστε στο ερώτημα. Κύριε Γιαννούλη, αυτό θέλω να πω. Αφήστε να απαντήσει. Βάλατε σωστά. Είναι παράρτημα της ασφάλειας. Μην το ξαναπείτε. Τα καταλαβαίνουμε με την πρώτη. Δεν χρειάζεται επανάληψη. Κύριε Καλιάνη, ελάτε. Βγήκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν ότι ο κύριος Δρίτσας δεν είναι κυβερνητικός, δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για να την πέφτετε όλοι στον κύριο Δρίτσα και για να πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτές τις απόψεις. Και μάλιστα κάποιοι, οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τιμήν τους, πήραν διαφορετική θέση από τον κύριο Δρίτσα. Λέω εγώ τώρα λοιπόν, γιατί γίνεται τόσος ντόρος με τον κύριο Κυριανάκη? Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος για ο κύριος Κυριανάκης, ρωτάνε, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για το Μαξίμου σας ρωτάνε, όχι για τον κύριο.